έχει στην καρδιά. Να μπορεί όλους να χωρά, να μην είμαστε εγωίστες. Νέο φίλο μπορεί να βρω, δεν σημαίνει πως σε ξεχνώ. Σ' αγαπώ πιο πολύ κι από χτες. Η αγάπη όλα τα μπορεί. Στην καρδιά αιώνια ζει. Αν δώσει κάποιον λίγη χαρά, θα νιώσεις σαν θαύμα να σου γυρνά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για μία παραβολή. Παραβολή, λέμε μια απλή ιστορία από την καθημερινή μας ζωή. Τέτοιες ιστορίες, δηλαδή παραβολές, έλεγε ο Χριστός. Τις έλεγε, παιδιά, στους μαθητές του και σε όλο τον κόσμο που τον άκουγε, για να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα κάποια δύσκολα πράγματα. Η παραβολή δική μας που θα μάθουμε σήμερα λέγεται η παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Ήταν, παιδιά, κάποτε δύο άνθρωποι που πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν, στο Θεό. Ο ένας ήταν Φαρισαίος, δηλαδή άνθρωπος που έδινε μεγάλη σημασία στον τρόπο λατρείας του Θεού και που πίστευε πως μόνο αυτός ήταν δίκαιος και ευσεβής. Ο άλλος άνθρωπος ήταν τελώνης. Η δουλειά του δηλαδή ήταν να μαζεύει τους φόρους από τους Ιουδαίους και να τους δίνει στους Ρωμαίους κατακτητές. Όμως δεν ήταν καλός άνθρωπος και πολλές φορές έκανε αδικίες και έκλεβε τους συνανθρώπους του. Ο Φαρισαίος ήταν υποκριτής, δηλαδή δεν πίστευε αληθινά στο Θεό. Πήγαινε στο ναό για να τον βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Προσευχόταν δυνατά και έλεγε στο Θεό πόσο καλός άνθρωπος ήταν και πως δεν ήταν σαν τους άλλους, ψεύτης και κλέφτης, και ότι νήστευε δυο φορές την εβδομάδα. Επίσης, καθώς προσευχόταν, έλεγε, για να τον ακούσουν οι άλλοι, ότι δεν ήταν αμαρτωλός, σαν το τελώνι που έκανε αδικίες. Ο τελώνης από την άλλη στεκόταν σε μια άκρη του ναού, μαζεμένος και γεμάτος ντροπή, γιατί ήξερε τις αμαρτίες, τα λάθη που είχε κάνει. Προσευχόταν μέσα από την καρδιά του και ζητούσε από το Θεό να τον σπλαχνιστεί, να τον συγχωρήσει, γιατί είχε μετανιώσει αληθινά για όλα αυτά που είχε κάνει. Με την ειλικρινή του μετάνοια ένιωσε να ξελαφρώνει η ψυχή του. Ο Χριστός, με αυτή την ιστορία που διηγήθηκε, είπε στους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί, που τον άκουγαν με μεγάλη προσοχή, πως ο Θεός άκουσε την προσευχή του τελώνη και το συγχώρησε γιατί ήταν ταπεινός. Κατάλαβε τις αδικίες που έκανε στους συνανθρώπους του, ομολόγησε τις αμαρτίες του και ζήτησε με ειλικρίνεια από το Θεό να το συγχωρέσει. Αντίθετα, ο Φαρισαίος δεν προσευχήθηκε με ταπείνωση και σεβασμό στο Θεό. Προσευχόταν στο ναό και έλεγε πόσο καλός άνθρωπος ήταν,
για να τον βλέπει και να τον ακούει ο κόσμος, όχι ο Θεός. Ήταν υποκριτής και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να φαίνεται καλός στα μάτια του κόσμου. Τελειώνοντας την παραβολή, ο Χριστός είπε στον κόσμο που τον άκουγε πως αυτός που υψώνει τον εαυτό του και περηφανεύεται, που σηκώνεται δηλαδή, που σηκώνει τον εαυτό του ψηλά και νομίζει ότι κάποιος είναι, αυτός χαμηλώνει το Θεό, ταπεινώνεται στο Θεό. Ενώ αυτός που ταπεινώνει τον εαυτό του και μετανοεί ειλικρινά, αληθινά δηλαδή, αυτός ανυψώνεται από το Θεό. Δηλαδή αυτός είναι που θα σηκωθεί ψηλά στο Θεό. Αυτή ήταν η παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, παιδιά. Η παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Ένας Φαρισαίος πήγαινε στο ναό να προσευχηθεί. Πήγαινε συχνά στο ναό και του άρεσε να παριστάνει το σπουδαίο και τον καλό. Πήγε όμως στο ναό και ένας τελώνης που ήταν αμαρτωλός και γι' αυτό τον περιφρονούσαν. Ο Φαρισαίος ευχαριστούσε το Θεό για τα καλά του έργα και επειδή δεν ήταν αμαρτωλός όπως ήταν αυτός ο τελώνης. Ο τελώνης χτυπούσε το στήθος του, δεν τολμούσε να κοιτάξει τον ουρανό και ζητούσε συγγνώμη. Ο Φαρισαίος έφυγε στεναχωρημένος. Ο τελώνης όμως έφυγε χαρούμενος. Επειδή κατάλαβε ότι ο Θεός τον είχε συγχωρέσει. Χριστός, μέσα από αυτή την παραβολή, μας δείχνει δύο ανθρώπους, τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν πάει στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Όμως, μας λέει ο Χριστός στο τέλος της ιστορίας, ότι μόνο η προσευχή του Τελώνη ανέβηκε στο Θεό. Μόνο αυτή δέχτηκε ο Θεός, ενώ του Φαρισαίου όχι. Παιδιά, ο Φαρισαίος είναι περήφανος, και η υπερηφάνεια μας απομακρύνει, μας δυσκολεύει στο να φτάσουμε πολύ στο Θεό. Περήφανος είναι ο άνθρωπος που στην καρδούλα του δεν αφήνει χώρο για το Θεό. Που ό,τι κάνει, το κάνει μόνο για τον εαυτό του. Και καλά πράγματα. Είδατε, ο Φαρισαίος νήστευε, έδινε πράγματα σε φτωχούς, βοηθούσε. Όμως δεν τα έκανε για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, επειδή αγαπάει το Θεό, αλλά τα έκανε μόνο για τον εαυτό του, για να φαίνεται καλός. Αυτός είναι ο περήφανος. Ο τελώνης από την άλλη, έκανε προσευχή γονατιστός, σε μια άκρη του ναού και έκλαιγε. Ο τελώνης, παιδιά, είναι ταπεινός. Γνωρίζει δηλαδή τις αμαρτίες του. Και είπαμε ότι ο τελώνης δεν ήταν καλός άνθρωπος, είχε κάνει και αδικίες, έκλαιβε τους ανθρώπους με τους φόρους. Όμως, είδε τα λάθη του. Είδε τα λάθη του γιατί στην καρδούλα του είχε αφήσει χώρο στο Θεό. Είδε τα λάθη του, πήγε στο ναό, γονάτισε και ζήτησε συγγνώμη από το Θεό. Δηλαδή είχε μετάνοια. Άλλαξε δηλαδή. Κατάλαβε το λάθος του και πήγε στο Θεό και του ζήτησε συγγνώμη.
Αυτός λοιπόν, παιδιά, που αγαπά το Θεό και τους συνανθρώπους του και βλέπει όλα τα καλά των άλλων, δεν βλέπει τα κακά των άλλων, τις αμαρτίες των άλλων, όπως έλεγε ο Φαρισαίος τους υπόλοιπους που ήταν κλέφτες, τον τελώνει, που δεν ήταν σαν και αυτόν ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος έβλεπε τα κακά, τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Ενώ ο ταπεινός, ο τελώνης, έβλεπε τα λάθη τα δικά του, τις αμαρτίες τις δικές του, γι' αυτές έκλαιγε, που πλήγωσε το Θεό με τις δικές του αμαρτίες. Αυτός λοιπόν είναι ο ταπεινός άνθρωπος, που βλέπει τα καλά των ανθρώπων και τα δικά του και ευχαριστεί το Θεό. Δεν περηφανεύεται, γιατί όλα τα καλά είναι δώρα από το Θεό. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ταπεινός βλέπει τα δώρα του Θεού, τον ευχαριστεί και βλέπει και τις αμαρτίες τις δικές του και ζητάει συγγνώμη πραγματική από το Θεό, μετανοή. Γι' αυτό, παιδιά, η προσευχή του τελώνη ανέβηκε στο Θεό, τη δέχτηκε ο Θεός. Γιατί, παιδιά, η προσευχή, με την ταπείνωση, ο τελώνης είναι ταπεινός, έχει δηλαδή ταπείνωση. Η προσευχή με την ταπείνωση είναι δύο πολύ καλές φίλες, πάρα πολύ καλές φίλες. Η προσευχή μας για να πάει στο Θεό, για να τη δεχθεί ο Θεός, θέλει να έχει ταπείνωση. Αυτό λοιπόν να έχουμε κι εμείς στην καρδούλα μας, να μοιάζουμε στον τελώνη, δηλαδή να μην νιώθουμε ότι κανένας άνθρωπος γύρω μας δεν είναι κατώτερος, και να βλέπουμε ότι τα δώρα που έχουμε από το Θεό, τα δώρα βασικά που έχουμε, τα χαρίσματα, είμαι καλός στη ζωγραφική, είμαι καλή στο τραγούδι, μπορεί να τρέχω γρήγορα ή να κάνω κάποια, κάτι καλό που κάνω, αυτό το κάνω επειδή μου το έχει δώσει ο Θεός. Δεν πρέπει να περηφανεύω και να λέω, εγώ είμαι καλός σε αυτό, εγώ είμαι καλός σε αυτό. Όχι. Πρέπει να λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έδωσε αυτό το δώρο, αυτό το χάρισμα, Και όταν βλέπω ότι κάνω κάποιες αμαρτίες, θα τις εξομολογούμε. Θα μετανοώ για αυτές και θα ζητάω συγγνώμη στο Θεό, από το Θεό. Και όταν λοιπόν, παιδιά, η μετάνοια, αυτό που έκανε ο τελώνης που έκλαψε για τα λάθη του και τα κατάλαβε, αυτή η μετάνοια, παιδιά, σβήνει τις αμαρτίες μας. Καθαρίζει την καρδιά μας. Ακόμα πιο πολύ. Έτσι λοιπόν κι εμείς να θέλουμε να μοιάζουμε στον τελώνη και όχι στο Φαρισαίο, που η προσευχή του δυστυχώς ήταν ψεύτικη. Ήταν μόνο για να τον ακούει ο κόσμος και να δείχνει ότι είναι καλός. Αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Στα μάτια του Θεού δεν ήταν καλός. Αυτό, παιδιά, να έχουμε κι εμείς από αυτή την παραβολή που είπε ο Χριστός. Την παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου. Πόσο πολύ αγαπώ τον Χριστό, τον αγαπώ, τον αγαπώ. Για μένα εκείνος εκεί στο Σταυρό πέθανε για να σωθώ. Θέλω να πω σ' όλους για τον Χριστό, είμαι πια τώρα παιδί του Χριστού.
Για την κατασκευή μας θα χρησιμοποιήσουμε 2 ρολά από χαρτί υγείας για να φτιάξουμε το τελώνι και το φαρισαίο σαν κούκλες για κουκλοθέατρο. Θα σας δείξω 2 τρόπους που μπορούμε να το φτιάξουμε. Ο ένας τρόπος είναι με χαρτονάκια να τα ντύσουμε και ο άλλος τρόπος είναι με τέμπερες, χρώματα. Να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τις τέμπερες για να παγώνουν. Θα περίπου στη μέση, έχουμε ένα μολυβάκι, μετράμε περίπου στη μέση για να είναι το προσωπάκι του. Περίπου μέχρι εδώ. Το ζωγραφίζω. Κάτω μέρος. Θέλω να πω σ' όλους για τον Χριστό. Είμαι πια τώρα παιδί του πιστό και μία μέρα εις τον ουρανό. Το κάνω πρώτη φορά να προλάβω να παγώσει και να κάνω μετά με τα χαρτονάκια. Ξεκινάει το τριώδιο σήμερα, παιδιά. Αυτή η μεγάλη σκάλα για να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα στην Ανάσταση του Χριστού ξεκινάει σήμερα. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθει η κυρία Σαρακοστή με τα πολλά πόδια. Το τριώδιο, παιδιά, είναι ένα βιβλίο που χρησιμοποιούν στην εκκλησία και ψέλνουν οι ψάλτες. Και προετοιμαζόμαστε τώρα, κόβουμε και κάποια φαγητά, γι' αυτό αλλιώς λέμε και αποκριά, δηλαδή σε λίγο καιρό μερικοί άνθρωποι θα κόψουν το κρέας. Δεν θα τρώνε δηλαδή κρέας. Γι' αυτό λέγεται αποκριά. Και στα ξένα λέγεται και καρναβάλι. Σημαίνει δεν τρώω κρέας. Περιμένουμε να παγώσει το θύμα στην άκρη. Πάμε στο επόμενο, κόλλα. Έχω κόψει 2 χαρτονάκια εδώ. Εσείς αν δεν έχετε χαρτονάκια μπορείτε να ζωγραφίσετε χαρτί α4 και να το κολλήσετε ή τέπερις, ό,τι θέλετε. Βάζω κόλλα. Βάζω κόλλα και το κολλάω. Εντάξει, δεν μας πειράζει το πίσω μέρος πολύ, γιατί θα βάλουμε κάτι από πάνω. Το σκεπάσουμε με κάτι. Οπότε, μέχρι να παγώσει τώρα αυτό. Και θα βάλουμε κόλλα και στο κάτω μέρος για να κολλήσουμε το
το άλλο χαρτονάκι. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Βλέπετε τα δύο ανθρωπάκια. Περιμένουμε να παγώσουν και συνεχίζουμε την κατασκευή μας. Ωραία, έχεις στεγνώσει και... εντάξει, όχι τελείως. Έχεις στεγνώσει η μία κουκλίτσα μας και αυτή με τα χαρτονάκια. Και τώρα χρειαζόμαστε 2 χαρτοπετσέτες απλές. Εγώ δεν έχω χρωματιστές. Εάν έχετε εσείς χρωματιστές, μπορείτε να βάλετε χρωματιστές. Για να τους βάλουμε μαντίλι. Όπως είδατε και στο βίντεο. Έτσι. Έτσι. Και... θα πάρω και ένα λαστιχάκι για τα μαλλιά. Να το βάλουμε. Λοιπόν. Έχω και κορδέλα, εάν έχετε κορδέλα. Να το κάνουμε και με τους δύο τρόπους. Ωραία. Ήταν μικρό το λαστιχάκι. Παιδιά, σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα. Δεν είναι απλή μέρα. Από τώρα, από σήμερα και μετά, ξεκινάμε να κάνουμε πιο πολύ προσευχούλα, να κόβουμε λίγο τις γκρίνιες και κάποια πραγματάκια. Γιατί έχετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, προσέχουμε. Ωραία, το ξαναέφτιαξα αυτό και αυτό το έβγαλα. Ωραία. Ορίστε, το πρώτο με το μαντιλάκι. Να βάλουμε και ματάκια στο ματάκι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ματάκια. Α, ωραία. Στο ματάκι θα σας πω μετά. Να βάλουμε και σε αυτόν το μαντίλι του. Σε αυτόν θα είναι λίγο πιο δύσκολο, σε μένα. Γιατί για να έχω φέρει και κορδελίτσα, για να σας δείξω να βάλουμε και ένα μελαστιχάκι και ένα με κορδελίτσα. Ό,τι έχετε και εσείς στο σπίτι. Ωραία. Λίγο πιο δύσκολο τώρα αυτό, για να το δέσω πίσω. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι φιγούρες θέλουμε και να παίζουμε κουκλοθέατρο. Ό,τι θέλουμε. Εάν το φτιάξετε κι εσείς, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας το στείλετε στο mail να δούμε τις δημιουργίες σας. Ωραία. Μικραίνω λίγο το φιόγκο. Μη φαίνεται πολύ. Ο φιόγκος του. Να τα κόψω. Ωραία. Ένα. Δύο. Να βάλω και σε αυτό ματάκια. Ωραία.
Και στους δύο έχω βάλει ματάκια. Όμως, παιδιά, να, εδώ δεν φαίνεται πολύ καλά. Όμως, παιδιά, σε ένα τους δύο, όποιον εσείς αποφασίσετε να τον κάνετε ή Φαρισαίο ή Τελώνη, θα βάλετε γλωσσίτσα. Θα βάλετε στοματάκι. Γιατί ο ένας είχε στοματάκι, έλεγε για τον άλλον, ενώ ο άλλος δεν είπε τίποτα. Οπότε σε έναν θα βάλετε στοματάκι και στον άλλον δεν θα βάλετε στοματάκι. Λοιπόν, τώρα θα βάλω στο κόκκινο στοματάκι. Και δεν θα του κάνω χαμόγελο, θα του κάνω μία παυλίτσα. Εντάξει. Λοιπόν, μετά, για να μπορούμε να παίξουμε κουκλοθέατρο, θα σας δείξω ένα που μπορείτε να φτιάξετε και εσείς στο σπίτι. Είναι αυτό εδώ. Είναι από κουτί, από παπούτσια. Που το έχω, είναι το καπάκι του εδώ. Θα σας δείξω τις φωτογραφίες. Ωραία, το καπάκι του, το έχουμε ανοίξει εδώ, το έχω ντύσει εγώ με χαρτόνι για να μην φαίνεται το κουτί ή μπορείτε να το πάψετε ό,τι θέλετε. Το έχω ανοίξει και από πάνω, στο πάνω μέρος, έχω ανοίξει αυτήν εδώ την τρυπούλα για να μπορούν παιδιά οι κούκλες να μπαίνουν μέσα. Εντάξει, λοιπόν... Έτσι μπορείτε να το φτιάξετε και εσείς στο σπίτι το κουκλοθέατρο. Για να παίξετε όμως και να φαίνονται οι κούκλες, πρέπει να βάλουμε ένα γλωσσοπίεστρο ή καλαμάκι, ή μακαρόνι χοντρό, ή ξυλάκι από σουβλάκι, ό,τι έχετε, ό,τι έχετε. Εγώ θα βάλω τώρα ένα γλωσσοπίεστρο, δεν θα βάλω κόλλα για να μην αργήσουμε να το κολλήσουμε. Και το βάζουμε μέσα προσεκτικά γιατί το έχω κάνει πολύ μεγάλο εδώ. Ωραία, μπαίνεις. Φίλε, θα σε κάνω λίγο έτσι για να μπεις πιο εύκολα. Ωραία. Ναι, ορίστε, μπήκε. Εντάξει, και έχουμε εδώ πέρα τη φιγούρα μας. Και παίζει, το πίσω μέρος μπορείτε να το βάψετε εσείς ό,τι θέλετε. Και να του, ό,τι θέλετε μπορείτε να το φτιάξετε. Και παίζετε το Φαρισαίο και το Τελώνη, την παραβολή αυτή. Να βάλω και εδώ ένα γλωσσοπίστρο. Τα βάζω πίσω στο τέτοιο, για να μην αργήσουμε. Για να μην αργήσουμε. Μέχρι να κολλήσουν. Ωραία. Έτοιμο και αυτό. Κατεβάζω λίγο αυτό για να μπορεί να παίξουμε. Ωραία, το πιάσω και έτοιμο! Μπορείτε να παίξετε! Εύχομαι να σας άρεσε και να ήταν εύκολη.
Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σας! Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Ναι, ναι, βάλτε και το καμπανάκι. Για να σας έρχονται όλα τα μαθήματα. Και για τον μπαμπά και για τη μαμά.